Η οργάνωση Vegetaction υλοποιεί έως τις 25 Ιουνίου στο Κέντρο Διάσωσης και Οργάνωσης στο δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου στήρωση των αδέσποτων γατών. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή μέχρι τώρα των ανθρώπων. Φαίνεται πόσο σημαντικό ήταν για τα χωριά, όχι μόνο για την πόλη των Σερών, αλλά για όλα τα χωριά του νομού, το να έρθουν οι άνθρωποι να φέρουν τις γατούλες από τις γειτονιές τους, να σκληρωθούν και να εμβολιαστούν. Και είναι κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Έχει έρθει αρκετό κόσμο. Πόσα περιστατικά έχετε μέχρι τώρα περίπου? Πάνω από 200 γατούλες έχουν στηρωθεί και είμαστε ούτε στην 7η μέρα σήμερα. Μέχρι πόσες στηρώσεις μπορείτε να κάνετε, υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός? Δεν έχουμε εμείς βάλει κάποιο όριο, κάποιο πλαφόν. Όσο μας φέρνει ο κόσμος γατούλες, εμείς δεν θα αρνηθούμε τη στήρωση και τον εμβολιασμό τους. Η οργάνωση κάνει χορηγία αυτό το πράγμα. Με πολύ αγάπη, με συνέστηση για τα πλάσματα αυτά που παραμένουν οι γάτες πολλές φορές αόρατες σταρείς, δηλαδή επικεντρωνόμασταν για χρόνια ολόκληρα μόνο στα σκυλιά, ίσως γιατί αυτά ενοχλούν περισσότερο. Και βλέποντας όμως τον πόνο και τη δυστυχία, ξέρετε, την τελευταία εβδομάδα μόνο έχουμε εκκλήσεις για πάνω από 50 γατάκια. Είτε χτυπημένα, είτε παρατημένα, είτε μωρά που έχουν πεθάνει οι μαμάδες τους. Όλα αυτά τα πλάσματα δεν πρέπει να γεννιούνται. Δεν υπάρχει μέρημνα για αυτά, δεν υπάρχει ζωή στους δρόμους. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που βοηθά την ευζωία των ζώων αλλά και για τη δημόσια υγεία. Είναι σωτήριο αυτό το πρόγραμμα και για το να καθαρίσουμε, να μην υπάρχουν αδέσποτες γάτες και να μην ταλαιπωρούνται ίδιες, αλλά και για την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας και για τη δημόσια υγεία, ο εμβολιασμός επίσης. Αυτή τη φορά οι γιατροί και οι εθελοντές του Φιλοζωικού Ομίλου δεν μπορούν να πηγαίνουν να παίρνουν τις γάτες από τα σημεία όπου εντοπίζουν οι πολίτες, γι' αυτό και καλούνται όλοι οι σεραίοι από την πόλη και τα χωριά να πηγαίνουν μόνοι τους τις γάτες στο καταφύγιο του Φιλοζωικού Συλλόγου. Και όλη η ομάδα είμαστε εδώ. Στα χειρουργεία βοηθάμε, επίσης συγκεντρώνουμε με τα χειρητικά, βοηθάμε τα ζώα, συγκεντρώνουμε εμείς κάποια δικά μας ζώα εδώ πέρα που υπάρχουν στην περιοχή. Δεν υπάρχει δυνατότητα να τρέξουμε σε όλο το νομό, είναι ανέφικτο. Φανταστείτε πόσα χωριά, πόσοι δήμοι. Όμως αυτό δεν αποτέλεσε πρόβλημα. Έχουμε αγοράσει ήδη πριν από το πρόγραμμα εξοπλισμό, ειδικές παγίδες εγκλωβισμού, αρκετές, πάρα πολλά κλουβιά. Και έτσι οι άνθρωποι που θέλουν να εγκλωβίσουν γατούλες για να τις φέρουν, αδέσποτες, έρχονται, δανείζονται τον εξοπλισμό, αφήνουν ένα στοιχείο δικό τους, για να είμαστε και εμείς κατοχυρωμένοι, παίρνουν τον εξοπλισμό, πιάνουν τις γατούλες και μας τις φέρνουν. Κάθε μέρα δηλαδή υπάρχει ένα πήγαινε έλα από ανθρώπους που παίρνουν άδειες παγίδες, επιστρέφουν με ζωάκια. Τα επανεντάσσουν στο περιβάλλον που ήταν. Αφού στηρωθούν, εμβολιαστούν, παραμείνουν εδώ στις εγκαταστάσεις μας ή σε κάποιους χώρους που οι ίδιοι οι συμπολίτες μας διαθέτουν, κατόπιν την επόμενη μέρα τρώνε, πίνουν και επανεντάσσουν. Η δράση των στηρώσεων δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την συνδρομή της Αντιπεριφέρειας Σερών και του Αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Σπυρόπουλου, ο οποίος είπε το νέο ώστε οι κτηνίατροι να φιλοξενηθούν δωρεάν σε ξενοδοχεία των Σερών για τις 10 ημέρες που θα διαρκέσει το πρόγραμμα στηρώσεων. Οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν εδώ άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τη διαφορά. Και εμείς απλώς στηρίζουμε. Δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Θα μας βρείτε κοντά σας σε οποιαδήποτε θετική δράση στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Και εδώ έχουμε μια εξαιρετικά θετική δράση, γι' αυτό και είμαστε εδώ. Εσείς πώς συμβάλλατε σε όλο αυτό? Κοιτάξτε, σας είπα ότι ενώνουμε δυνάμεις. Εδώ υπάρχει προσωπικό, υπάρχουν πολλοί εθελοντές, είναι δωρεάν η στήρωση. Εμείς προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους βοήθεια όσον αφορά και στην διανυκτέρευση των ανθρώπων αυτών που έρχονται στο εξωτερικό και όπου μπορεί να βοηθήσει ο καθένας. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν έρχονται επιστήμονες από όποιο μέρος του κόσμου και προσφέρουν εδώ τις υπηρεσίες τους δωρεάν, εμείς, αν μη τι άλλο, πρέπει να τους προσφέρουμε και εμείς κάτι στο οποίο να φαινόμαστε και εμείς ότι προσφέρουμε. Και το φαινόμαστε σε εισαγωγικά. Πρέπει να είμαστε πραγματικά άνθρωποι της προσφοράς. Είναι επιλογή και στάση ζωής το να ζήσουμε σε αυτό το πλανήτη σαν συναισθανόμενα όντα, να φουγκραζόμαστε δηλαδή τον πόνο, τη δυστυχία, το τι περνάει ένα άλλο πλάσμα που δεν είναι ίσως ανθρώπινο, αλλά και αυτό υποφέρει, αισθάνεται πόνο, δίψα, πείνα κτλ. Και πρέπει στο σημείο αυτό να πω ότι πραγματικά από όλους αυτούς τους ανθρώπους δίπλα μας στάθηκε αρρωγός στον αγώνα μας και συμπαραστάτης και πρέπει να τον ευχαριστήσουμε και προσωπικά ο αντιπεριφερειάρχης μας, ο κ. Σπυρόπουλος. Τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως.